Και ακριβώς έτσι. Καλώς. Ακριβώς. Ο Ερντογάν έχει ξεκινήσει ένα παιχνίδι εντυπωσιασμού σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία έχει. Τώρα ας έρθουμε στο ανοιχτό μέτωπο, το οποίο ξεκίνησε με την Γαλάζια Πατρίδα και φτάσαμε με την έκδοση της παράνομης Ναύτεξ, όπου έχουμε ένα δημοσίευμα της Γενής ΑΦΑΚ, το σημερινό δημοσίευμα με τίτλο «Προσέξτε, πρόσεξε μην πλησιάσεις», το οποίο αναφέρεται στην Ελλάδα, στο οποίο υποστηρίζει ότι η Ελλάδα και η Τουρκία έφτασαν στο χείλος ενός θερμού επεισοδίου χθες, με την έκδοση των δύο παράλληλων Ναύτεξ στην περιοχή ανάμεσα Ρόδου και Καστελορίζου, όπου εκεί το δημοσίευμα, το οποίο να πούμε όπου η συγκεκριμένη εφημερίδα είναι μια φιλοκυβερνητική και ουσιαστικά είναι το όργανο προπαγάνδας της κυβέρνησης Ερντογάν, ότι η Ελλάδα δεν τόλμησε να παραβιάσει τα όρια που χάραξε η Γαλάζια Πατρίδα, ουσιαστικά δεν έβγαλε άχνα ούτε η Αθήνα, αλλά ούτε και το πολεμικό ναυτικό. Και τώρα να πούμε ποια είναι η πραγματικότητα, η οποία απέχει να πούμε πάρα πολύ από αυτό που ισχυρίζεται το δημοσίευμα της συγκεκριμένης εφημερίδας. Σύμφωνα με ανώτατη πηγή των ελληνικών ενόπλων δυνάμων, όπου το One Channel επικοινώνησε, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ουσιαστικά με αυτή την Ναύτεξ η Τουρκία προσπάθησε για ακόμα μία φορά να θέσει επιτάπητο στις διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Στη συγκεκριμένη όμως περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, να ξεκαθαρίσουμε ότι πλέει πολεμικό ναυτικό τρίτης χώρας και η συγκεκριμένη χώρα εξέδωσε προειδοποίηση ότι θα εκτελούσε βολές με πραγματικά πυρά, και αμέσως μετά είχαμε την συγκεκριμένη έκδοση Ναύτεξ από την Τουρκία για τη συγκεκριμένη περιοχή, παρά το γεγονός ότι συγκεκριμένες βολές δεν απειλούσαν τις πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών. Η Αθήνα αντέδρασε ακαριαία και εξέδωσε και αυτή την Ναύτεξ, όπως όμως προβλέπεται από τους κανόνες της διεθνούς ναυσιπλοείας, όπου εκεί ξεκαθαρίστηκε το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος χώρος ανήκει αποκλειστικά είναι αποκλειστικά υπό της ελληνικής ευθύνης. Οπότε, κλείνοντας, να γίνει ξεκάθαρο ότι ούτε οι Τούρκοι αλλά ούτε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό πραγματοποίησαν κάποια άσκηση στην συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε αυτό το συγκεκριμένο δημοσίευμα μπορεί να μείνει στην ιστορία της Τουρκίας, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε και άπλετα τέτοιου είδους δημοσιεύματα, ως ένα fake news, αλλά και ως ένα δημοσίευμα όπου εμπλέκεται στο παιχνίδι αυτό εντυπωσιασμού και προπαγάνδας του Προέδρου Ερντογάν. Να συμπληρώσω λίγο την εικόνα, γιατί τα νέα σήμερα έχουν ένα πληρέστατο ρεπορτάζ για όλο αυτό που συνέβη. Είναι νότια του Καστελόριζου αυτό το σημείο. Έχει γίνει στην πραγματικότητα το εξής. Έβγαλαν οι Βρετανοί ένα submarine NOTAM, λέγεται, για μια άσκηση με υποβρύχια δικά τους, σε περιοχή που είναι ελληνική. Προκαλώντας και αμφισβητώντας κατά τη γνωστή πρακτική τους οι Τούρκοι, εξέδωσαν μία Ναύτεξ για να διευκολύνουν θεωρητικώς, να αποκλείσουν αυτό το σημείο και να φαίνεται ότι διευκολύνουν τους Βρετανούς σε αυτή την άσκηση που είχαν προγραμματίσει για χθες. Μόλις το είδαμε εμείς, βγάλαμε μία αντινάφτεξ, ας την πούμε έτσι, και στην πραγματικότητα ούτε εμείς ούτε οι Τούρκοι εμφανίστηκαν εκεί. Οι Βρετανοί προφανώς έκαναν την άσκηση που είχαν προγραμματίσει να κάνουν και κάπου εκεί τέλειωσε όλο αυτό. Αλλά ναι, στο πλαίσιο της προπαγάνδας έχει σηκωθεί πολύ σκόνη από την άλλη πλευρά. Όπως το λέει Διονύση, εδώ πέρα μιλάμε για ένα κανονικό. Ένας πόλεμος νεύρων. Ψυχολογική επιχείρηση. Είναι αυτός ο ψυχολογικός πόλεμος, γίνεται σχεδόν πάντα. Και πολλές φορές μας τα αναλύουν και στρατιωτικοί που καλούμε εδώ, απόστρατοι συνήθως, να μας εξηγήσουν τι παίζει. Η αλήθεια είναι ότι έχει εσωτερικό θέμα ο Ερντογάν. Ναι. Εκεί απευθύνεται, τους έχω σκίσει τους Έλληνες και άλλα τέτοια προσπαθεί να παρουσιάσει.